Τα έργα ασφαλτόστρωση στη συμβολή τη Γεωργίου Παπανδρέου με την 25η Μαρτίου επιθεώρησε ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου, ασφαλτοστρώθηκαν τρει κόμβοι στη συμβολή τη Γεωργίου Παπανδρέου με τι οδό 25η Μαρτίου, Λασκαράτου και Γραβιά. Έχω πει πολλέ φορέ ότι ο Δήμο Θεσσαλονίκη έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων. Είναι γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Όλοι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ξεκινήσαμε από την περίοδο του κορονοϊού με συνεχείς ασφαλτοστρώσεις στο βασικό οδικό δίκτυο της πόλης μας. Κάναμε την Κατσιμίδου, κάναμε τη Δραγούμη, κάναμε την Παπάφη, κάναμε πολλούς δρόμους και σήμερα συνεχίζεται. Ο καιρός αυτός βοηθάει και σήμερα βρισκόμαστε σε τρεις σταυρούς. Σε τρία σημεία του πέμπτου διαμερίσματος. Βρισκόμαστε εδώ Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρτίου. Θα πάμε Γραβιάς, θα πάμε και Λασκαράτου λίγο πιο κάτω, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τοπικά αυτή την κατάσταση που είναι δύσκολη και για πεζούς και για αυτοκίνητα και για δίτροχα, αλλά και για τις πολυκατοικίες, γιατί ξέρετε όλες οι δονήσεις από λεωφορεία, από οχήματα μεταφέρονται και στα κτίρια στα οποία μένουν οι συμπολίτες μας. Η παρουσία μου εδώ πέρα ακριβώς αυτό υποδηλώνει, ότι συνεχίζουμε. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στη Λεωφόρο Στρατού. Συνεχίζουμε τη Μητροπόλεως μέσα στο μήνα. Στόχος μας είναι και αυτό το καλοκαίρι και αυτή τη χρονιά, αλλά και σε αυτή τη τετραετία, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της πόλης μας να έχει αλλάξει.